Γεια σας, είμαι η Ράνια Τζανακάκη και σήμερα με το T-Life σας έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γυμναστικής που θα μπορέσετε να κάνετε στο σπίτι και το μόνο που θα χρειαστείτε είναι απλά ένα σκουπόξυλο. Εγώ έχω το δικό μου το στίκ της γυμναστικής, είναι όμως ελαφρύ, δεν έχει βάρος, απλά για να μπορέσω να σας δείξω μία σειρά από ασκήσεις για όλο το σώμα. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο κίνηση για να ζεσταθούμε και μετά θα συνεχίσουμε από μία σειρά ασκήσεων. Κρατάμε λοιπόν το κοντάρι. Κάνουμε απλά βηματάκι δεξιά-αριστερά και ξεκινάμε απλά πάνω και κάτω. Να ζεσταθούμε. Πολύ ωραία. Σας φαίνεται πάρα πολύ εύκολο, αυτό όμως μπορούμε να το κάνουμε και δύσκολο, αν θέλουμε. Επειδή όμως τώρα κάνουμε ζέσταμα, θα σας δείξω απλά μία σειρά από κινήσεις για να ζεστάνουμε τις αρθρώσεις μας. Μένουμε εδώ μπροστά, πάμε λίγισμα και τέντομα πίσω. Πολύ ωραία. Μην μπερδεύεστε με τα πόδια. Τα πόδια απλά κάνουν ένα βήμα δεξιά-αριστερά. Έτσι. Αφήστε τα πόδια να πηγαίνουν, ακολουθήστε τη μουσική και εσείς απλά κάνετε τα χέρια ό,τι βλέπετε και κάνουν. Μένουμε χαμηλά. Κάνουμε το πανελίγισμα και τέντομα. Όλα αυτά που βλέπετε θα τα κάνουμε αργότερα, αλλά με αντίσταση. Τώρα πώς θα έχουμε αντίσταση θα σας το εξηγήσω. Ωραία. Φέρνουμε το κοντάρι από πίσω και πάμε πάνω-κάτω τα χεράκια. Πολύ ωραία. Γυρνάω λίγο στο πλάι για να το βλέπετε καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε και λίγισμα τέντομα εδώ. Φέρνουμε το κοντάρι πίσω από το κεφάλι και συνεχίζουμε. Ωραία. Μένουμε τα πόδια ανοιχτά και πάμε πλάι και κέντρο. Και πάμε και από την άλλη. Υπενθυμίζω όλα αυτά που κάνουμε τώρα είναι ζέσταμα, έτσι. Πολύ ωραία. Σφίγουμε πάντα την κοιλίτσα σε όλες τις ασκήσεις. Έχουμε χαμηλά τους ώμους, ψηλά το κεφάλι και το σώμα μας είναι πάντα σφιχτό, πάντα λίγισμένα τα γόνατα για να προστατεύουμε τη μέση μας. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λίγο μπροστά και πίσω. Πολύ ωραία. Σφιχτή κοιλίτσα, υπενθυμίζω, και λίγισμένα γόνατα. Δεν τεντώνουν τα γόνατα σε αυτήν την άσκηση. Ωραία. Μένουμε χαμηλά. Βάζουμε το κοντάρι μπροστά και μένουμε εκεί λίγο να τεντώσουμε λίγο τα ποδαράκια, την πλάτη μας. Κλείνουμε τα πόδια. Μένουμε λίγο, νιώθουμε ένα τράβημα πίσω στα πόδια αλλά και στην πλάτη. Και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Πολύ ωραία. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε. Ξαναπαίρνουμε το κοντάρι, αλλά αυτή τη φορά, την ώρα που το κρατάμε, δεν το κρατάμε απαλά. Σφίγγουμε όμως τα χέρια μας, βάζουμε πάρα πολύ δύναμη. Δεν αφήνουμε καθόλου χαλαρά τα χέρια μας. Και έχοντας τη δύναμη αυτή, πάμε πάνω και κάτω. Είναι τελείως διαφορετικά να κρατάμε ένα σκουπόξυλο και απλά να το πηγαίνουμε πάνω κάτω. Και τελείως διαφορετικά να σφίγγουμε τα χέρια μας και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Θα δείτε ότι όπως περνάει η ώρα, θα σας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δουλεύω τους ώμους, μένουμε ψηλά και κρατάμε εκεί, σφίγγουμε πάλι. Και όπως σφίγγουμε πάμε λίγισμα και τέντομα. Βάζουμε όλη μας τη δύναμη. Πολύ ωραία. Σφίγγω και τεντώνω. Και νιώθω το στήθος και τα χέρια και τους ώμους να δουλεύουν. Αυτά λοιπόν που κάναμε προηγουμένως για ζέσταμα, τώρα τα κάνουμε σφίγγοντας το σώμα και χαμηλώνουμε. Κλείνουμε τη λαβή και σφίγγω τα χέρια μου και ανεβάζω και σφίγγω και κατεβάζω. Σφίγγω και ανεβάζω. Πολύ ωραία. Παράλληλα κρατάω σφιχτή την κοιλίτσα μου και έτσι αυτό που καταφέρνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα βάρος μόνοι μας. Επειδή μόνοι μας φέρνουμε αντίσταση. Και φέρνουμε την μπάρα πίσω. Γυρνάω στο πλάι για να βλέπετε πάλι λίγο καλύτερα. Είναι λίγο πιο ανοιχτά από τους ώμους τα χέρια μου. Σφίγγω πρώτα. Και πάμε πάνω και κάτω. Πολύ ωραία. Νιώθουμε την πλάτη και τους ώμους. Και γυρνάω και τελείως το πλάι για να το δείτε καλύτερα. Πολύ ωραία, να δείτε την κίνηση. Κλείνουμε λίγο τη λαβή. Πρώτα ξεκινάμε να σφίξουμε τα χέρια πάνω στο κοντάρι. Τώρα ανεβάζω και λυγίζω και τεντώνω. Αυτό ουσιαστικά κάνω. Πολύ ωραία. Νιώθω τα χέρια και δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Γυρνάω για να το δούμε την κίνηση και πίσω. Νιώθουμε τα χέρια να δουλεύουν πάρα πολύ. Σφίξτε μόνο τις παλάμες σας καθώς κρατάτε το κοντάρι. Παίρνουμε το κοντάρι μπροστά στην πλάτη και θα μείνω σταθερά με τα πόδια ανοιχτά, λυγισμένα
λίγο τα γόνατα, πάντα λυγισμένα τα γόνατα για να προστατεύουμε τη μέση μας. Θα δουλέψουμε λίγο τον κορμό. Πάμε πλάι και κέντρο. Βλέπουμε ότι το σώμα μου κουνιέται μόνο από τη μέση και πάνω. Είναι σφιχτή η γλουτή μου, σφιχτή η κοιλιά μου και εγώ απλά πάω πλάι και κέντρο. Συνεχίζουμε, νιώθουμε ότι βλέπουμε το πλαϊνό μέρος του κορμού και συνεχίζουμε από το άλλο πλάι. Πάρα πολύ ωραία. Σφιχτή κυλίτσα. Κρατώντας το κοντάρι, αναγκαστικά έχω σωστή στάση. Έτσι, οπότε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και όπως είμαστε, φέρουμε το κοντάρι μπροστά και θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα σαν για να μας βοηθήσει στην ισορροπία μας, ώστε να κάνουμε μία σειρά από ασκήσεις για τα πόδια. Έχουμε ανοιχτά τα πόδια τελείως. Τα πέλματα προς τα έξω, σφίγγουμε κυλίτσα, χαμηλά η ώμη, ψηλά το πηγούνι. Και κάτω και πάνω. Το κοντάρι δεν είναι για να αφήσουμε το βάρος σώματός μας πάνω, αλλά είναι για να τα κουμπίσουμε απαλά ώστε να έχουμε ένα σημείο στήριξης. Έτσι, αν βάλετε δύναμη πάνω στο κοντάρι, σημαίνει ότι κλέβετε από τη δύναμη που θα βάλετε στα πόδια σας. Οπότε θέλω να μην το ξεχνάτε αυτό. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να το κρατήσουμε απαλά. Καθώς προχωράνε οι επαναλήψεις, θα νιώσουμε ότι δουλεύει ο μυρός, αλλά και το εσωτερικό του μυρού. Θα μείνουμε τώρα χαμηλά, πάντα το κοντάρι μας για στήριξη, το υπενθυμίζω, και θα δουλέψουμε τις γάμπες μας. Σφίγγουμε κυλίτσα, σταθερό όλο το σώμα και η κίνηση είναι μόνο εδώ. Πολύ ωραία. Και συγχρόνως βέβαια δουλεύει και ο μυρός. Μένουμε λίγο πάνω εκεί ψηλά και όπως είμαστε εκεί ψηλά με τις γάμπες συνεχίζουμε πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω. Τώρα νιώθουμε λίγο τα πόδια μας να καίνε γιατί δουλεύει και ο μυρός συγχρόνως και οι γάμπες. Συγχρόνως δουλεύουμε και την ισορροπία. Και μην ξεχνάτε ότι όταν κάνουμε γυμναστική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και η ισορροπία. Πατάμε ποδαράκια. Θα φέρουμε λοιπόν το κοντάρι στο πλάι, στην ίδια ευθεία με τα δάχτυλα των ποδιών. Θα στηρίξουμε το χέρι μας πάνω στο κοντάρι. Αυτή τη φορά θα χρειαστεί να βάλουμε λίγο περισσότερη δύναμη, γιατί χρειάζεται περισσότερη ισορροπία. Θα πάμε. Η πρώτη άσκηση είναι εύκολη. Απλά θα κάνουμε ανέβασμα και κατέβασμα. Θα δουλέψουμε μυρούς και γλουτό στο μπροστινό πόδι. Πολύ ωραία. Βλέπετε πως το κοντάρι με το πόδι μου είναι παράλληλα. Βλέπετε ότι το γόνατό μου δεν φεύγει την ώρα που κατεβαίνει. Η γωνία δεν γίνεται αυτό εδώ που είναι πολύ επικίνδυνο για το γόνατο. Και αν θέλουμε να δυσκολέψουμε την άσκηση, φέρνουμε το πόδι μπροστά και πίσω. Εδώ θα βάλετε αναγκαστικά λίγο περισσότερη δύναμη για να έχετε καλύτερη ισορροπία. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Μένουμε και αλλάζουμε ποδαράκι. Φέρνουμε το άλλο πόδι πίσω. Πιάνουμε το κοντάρι από την άλλη πλευρά, σφίγγουμε κυλίτσα και ξεκινάμε απλά πάνω και κάτω. Ωραία. Νιώθουμε ότι δουλεύει ο μυρός και ο γλουτός. Πολύ ωραία. Πάντα βλέπετε ότι είναι ίσιος ο κορμός μου, μέσα η κυλίτσα. Προσέχω τα γόνατά μου να λυγίζουν σε ορθή γωνία. Και για να δυσκολέψουμε λίγο, πάμε πάνω και κάτω. Συνεχίζουμε και άμα θέλουμε βάζουμε και κλωτσιά όπως είπαμε προηγουμένως. Ήδη πρέπει να νιώθουμε ότι εδώ ο λουτός και ο μυρός μας έχει κουράσει. Αν κουράζεστε μπορείτε να σταματήσετε και να συνεχίσετε. Πολύ ωραία. Φέρνοντας το κοντάρι μπροστά, είμαστε στο άνοιγμα των ώμων, ουσιαστικά εδώ, θα σας το δείξω να το βλέπετε λίγο καλύτερα. Πάμε προς τα πίσω και θα ανέβουμε. Προς τα πίσω και θα ανέβουμε. Δεν είναι το ίδιο με την προηγούμενη άσκηση που είχαμε ανοιχτά τα πόδια. Τώρα είναι τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων και προσπαθούμε να κατέβουμε πιο χαμηλά. Πολύ ωραία. Και νιώθουμε το μυρό και μπροστά και πίσω να δουλεύει. Και μένουμε χαμηλά. Πολύ ωραία. Και σιγά σιγά καθόμαστε λίγο πίσω να ξεκουραστούμε. Γονατίζουμε. Και θα σας δείξω τώρα μία σειρά από ασκήσεων στο έδαφος για τη ράχη και την κοιλιά μαζί με το κοντάρι. Όταν ξαπλώνουμε στο έδαφος και θέλουμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις ράχης, πρέπει να προστατεύουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Γι' αυτό το λόγο θέλω να θυμώσω ότι πάντα το κούτελό μας κοιτάει στο πάτωμα. Δεν ανασηκώνουμε το κεφάλι μας όταν κάνουμε αυτές τις ασκήσεις. Οπότε, δείτε πρώτα την άσκηση. Πιάνω το κοντάρι. Έχω, όπως είπαμε, το κεφάλι μου κάτω. Το κούτελο είναι κάτω. Τεντώνω το κοντάρι μπροστά και ανεβαίνω πάνω και κάτω. Είναι πολύ μικρή κίνηση. Θα νιώσετε τη ράχη και την πλάτη σας να δουλεύει. Εάν δεν μπορείτε, αφήστε το κοντάρι και συνεχίστε χωρίς. Ή, αν θέλετε, φέρετε το κοντάρι πίσω από το κεφάλι και συνεχίστε εδώ. Είναι πιο εύκολο. Εάν θέλετε επίσης, μπορείτε να κάνουμε λίγισμα, ανεβαίνω
τέντομα κατεβαίνω. Λίγισμα ανεβαίνω, τέντομα κατεβαίνω. Βλέπετε ότι το κεφάλι μου παραμένει κάτω. Το κούτελο κοιτάει στο πάτωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Συνεχίζω. Και έτσι δουλέψουμε και τη ράχη μας. Θα γυρίσουμε ανάσκελα να κάνουμε και λίγες ασκησούλες με την κυλίτσα. Ξαπλώνω εγώ πάνω στο κοντάρι. Το πηγούνι μου κοιτάει πάντα στο ταβάνι και ανεβαίνω αργά πάνω και κάτω. Μην ξεχαστείτε και βάλετε δύναμη στα χέρια και σπρώξτε το λαιμό. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα να το κάνετε αυτό για την κοιλιά σας. Ο σκοπός μας είναι να ξεκουραστεί το κεφάλι πάνω στο κοντάρι, σαν να ήταν μαξιλάρι. Οπότε έτσι θα δουλέψει μόνο η κυλίτσα. Οι επαναλήψεις που θα κάνετε μπορεί να είναι από 10 μέχρι 50, καθένας έχει διαφορετικές δυνατότητες. Και ξαπλώνουμε, τεντώνουμε τα χέρια πίσω και πάμε. Ανεβαίνουμε ως τα γόνατα και γυρνάμε. Πάλι δουλεύουμε την κυλίτσα, δεν είναι επικίνδυνα για τη μέση γιατί ξεκολλάμε πολύ λίγο την πλάτη μας από το έδαφος. Απλά εάν κάνετε από αυτή την άσκηση πολλές επαναλήψεις, ίσως να πονέσει ο φιένας σας. Όμως δουλεύει πολύ αποτελεσματικά τους κοιλιακούς. Ωραία, ξαπλώνουμε και όπως είμαστε εδώ, κλείνουμε λίγο τη λαβή, προσπαθούμε να ανέβουμε προς το ταβάνι. Πάμε, ένα. Βλέπετε, είναι πολύ μικρή κίνηση. Ξεκολλάω μέρος της σπονδυλικής μου στήλης. Η μέση μου είναι στο πάτωμα, αλλά αυτό γίνεται μόνο αν βάλει δύναμη κοιλιά. Αλλιώς δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Πολύ ωραία. Εάν έχει κουραστεί ο αφιένας σας, φέρτε το κοντάρι πίσω από το κεφάλι και συνεχίστε εδώ. Πολύ ωραία. Για να κάνουμε stretching, ωραία τεντώματα, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κοντάρι, να το φέρουμε μπροστά από τα πόδια. Πιάσουμε το κοντάρι και να τραβήξουμε. Νιώθουμε το τράβημα στο πίσω μέρος των ποδιών και μένουμε εκεί. Άμα θέλουμε να γίνει πιο δυνατό ακόμα, τραβάμε. Πολύ ωραία. Όταν κάνετε stretching, να προσπαθείτε να μένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε κάθε άσκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η ευληγησία. Πέρα από την ισορροπία που αναφέραμε προηγουμένως. Ωραία. Και ανοίγουμε τα πόδια. Βάζουμε το κοντάρι πίσω στο κεφάλι και πέφτουμε λίγο μπροστά. Νιώθουμε το τράβημα στο εσωτερικό του μυρού. Η πλάτη μας παραμένει ίσια. Πάμε από τη μία πλευρά. Κατεβαίνουμε, μένουμε εδώ. Νιώθουμε το τράβημα στο πίσω μέρος του ποδιού. Φέρνουμε το κοντάρι μπροστά. Τραβάμε το πόδι προς τα μέσα. Νιώθουμε ένα τράβημα και στο πίσω μέρος του ποδιού και στον κορμό, στο πλάι. Πολύ ωραία. Και πάμε στην άλλη πλευρά. Χαμηλώνουμε πρώτα με το κοντάρι πίσω από το κεφάλι. Πολύ ωραία. Φέρνουμε το κοντάρι μπροστά από το παπούτσι μας και τραβάμε. Ωραία. Και θα μας βοηθήσει βέβαια και να σηκωθούμε. Γονατίζουμε. Ποτέ μη σηκώνεστε απότομα όταν κάνετε ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Σιγά σιγά, πολύ ωραία, πάμε εισπνοή, εκπνοή, πολύ ωραία, ξανά, πάμε λίγο, εισπνοή, εκπνοή, άλλη μία εισπνοή, εκπνοή και έτσι καταφέραμε να κάνουμε μία σειρά από ασκήσεις, απλά χρησιμοποιώντας ένα σκουπόξυλο. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.